Γεια σας παιδιά, σε εδώ και καλώς ήρθατε ακόμη ένα βίντεο. Στο το βίντεο έχουμε FIFA 22, όπως βλέπετε, Weekend League. Στα playoff, 7-3, καλό ρεκόρ, αλλά τίποτα, το τρελό. Στο μεταξύ έπαιξα όχι στα playoff, σε ένα friendly, έπαιξα με κόκκινο Neymar. Και είναι Σάββατο, οπότε αυτό λέει αρκετά πράγματα για τον κόσμο μας. Ναι. Όχι μόνο έβγαλε κόκκινο Νιμαρ, τον έβγαλε κατευθείαν Σάββατο. Και αυτό δεν έγινε τώρα βασικά. Αυτό έγινε το πρωί όταν έκανα το Stintle. Επειδή είπα ότι τον έκανα στο προηγούμενο βίντεο, ξέχασα να πω πω έπαιξα με κόκκινο Νιμαρ. Να τον έκανα. Πουλ η ομάδα και κόκκινο Νιμαρ. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο το μεταξύ κάρτα. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο κακή. Ελπίζω να φταίει πω ο αντίπολο ήταν κακό ή πω δεν έπαιζε σοβαρά. Γιατί άμα είναι όντω έτσι κόκκινο Νεϊμάρ, προβληματάκι. Εδώ έχουμε walkout. Σάντσο, okay. οκ. Η ομάδα παίζει αρκετά καλά. Ο Βέγχορστ δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Περίμενα περισσότερα, αλλά εντάξει, κάνει... είναι καλό. Απλά δεν είναι όσο εξωπραγματικό στα περίμενα. Οπότε... Okay. οκ. Το σου του δηλαδή είναι καλό, αλλά και πάλι δεν βάζει τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να βάζει τα πάντα. Το θα τον πετάξω να πάρω κοκκιλαρέλα, όχι εντάξει. Ο Πέρυσιτ βρήκε λίγο πολύ φόρμα, βασικά, όχι λίγο φόρμα, και με κάνει να μην θέλω να τον αλλάξω, έστω και για πούσκα. Δηλαδή, ένα αγώνα με τον Κέρτισε μόνο του. Ελπίζω να πάνε έτσι οι αγώνε και αύριο. Γενικά, ελπίζω να κάνω τι 11 νίκε, επειδή οι 11 νίκε, άμα δεν ξέρετε, είναι ο ελάχιστο αριθμό από νίκε πρέπει να κάνετε για να πάρετε τα καλύτερα πίξ ουσιαστικά. Επειδή τα καλύτερα πίξ είναι από τι 11 νίκε και πάνω, μετά μένουν σταθερά. Οπότε, αν πάρει 11 νίκε, έχει τα καλύτερα πίξ που μπορεί να βρει. Τέλο πάντων, η ομάδα να τη δείξω λίγο. Επέστρεψα την άμυνα σε αυτή τη εδώ τη φάση. Ήταν άθλιο οτιδήποτε δοκίμασα. Και παρότι και έτσι εδώ είναι πολύ προβληματική η άμυνα, τουλάχιστον εδώ κάνει κάτι. Ελπίζω να βγει SBC Γάλλο center back. Γιατί το χρειάζομαι πραγματικά. Παρότι δεν θα βγει λογικά επειδή όλοι παραπονιούνται και άλλο SBC Γάλλο center back. Ρε φίλοι, υπάρχουν άτομα σαν εμένα που δεν έπαιζαν όταν βγήκαν τα 40 προηγούμενα. Επίση, άμα δείτε, έχω γεμίσει όλο τον πάγκο πλέον με bronze παίκτε. Μήπω παίζω με κακέ ομάδε. Δεν πάει καλά αυτό, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον μπορώ να παίζω. Δεν τραβά άλλο. Έχω βαρεθεί να βλέπω Κρόι, Φαρνάιν, Μπαπέ και Νεϊμάρ. Anyway, θα επιστρέψουμε αύριο για να ανοίξουμε τα υπόλοιπα rewards. Και όπως βλέπετε, για ένα πόντο δεν πήγα rank 4. Για ένα πόντο. Μια νίκη. Τέλος πάντων. Ε, δεν ξέρω καν να πω. Και έχουμε rank 5 rewards τουλάχιστον έχουμε τα καλύτερα picks. Θέλω να δω όμως λίγο τι θα μπορούσα να έχω παραπάνω άμα έπαιρνα αυτή τη νίκη. Το rank 5 έχει ένα premium team of the week, ultimate rare players, 30k. Το rank 4 έχει απλά 50k, και από καλύτερα packs. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο, αλλά οκ. Okay. okay, Έχουμε φτάσει τα 240k. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι έτσι και αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι τελείως απογοητευμένος από το Weghorst και ο Perisic είναι ξεκάθαρα striker κάρτα από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει. Άμα συγκρίνετε στατιστικά του την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα είναι άπειρες φορές καλύτερος. Μου κέρδισε πολλά μάτς μόνος του είναι ακραίο πραγματικά. Απογοητευμένο είμαι πολύ από τον Βιέρα. Είναι καλό, αλλά έχει αρκετά θεματάκια. Μπορεί να κόβει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί μετά να την κάνει κάτι. Το τρίπλινγκ λογικά φταίει. Κόβω την μπάλα, ούτε πάσα μπορώ να κάνω, ούτε να τριπλάρω. Είναι σπαστικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τσαλομπά. Τέτοιοι βέβαια συμβαίνει βασικά και με όλου του παίκτε. Παίζει να φταίω κι εγώ. Αλλά το θέμα είναι πω δεν δε μπορώ να κάνω κάτι με την μπάλα μου την κόβω. Ο Βέγχορ τε, τελείω άθλιο. Μπορεί τα στατιστικά να με το δείχνουν πόσο άθλιο ήταν, αλλά. Ήταν εκεί. Έδινε πάσε. Έκανε ό,τι χρειάζεται. Αλλά όχι αυτά που περιμένει από μια κάρτα που είναι 91 rating με τέτοια στα. Τερματισμένο shooting. Τερματισμένα τα πάντα σχεδόν. Δεν περιμένει μια τέτοια κάρτα να παίζει τόσο μέτρια. Και ο Βάρντι που τον δοκίμασα σε λίγα μάτσα έβαλε αλλαγή. Τα στατιστικά του λίγο δείχνουν τι γίνεται. Πάρα πολύ καλή κάρτα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει ο Βέγχορς, Ψάχνω για άλλον Striker. Παίζει να πάρω τον Πούσκα. Άμα πάρω και Rewards από εδώ. Φυσικά από εδώ θα έχουμε τον Νεϊμαρ κόκκινο. Οπότε μια άλλη αλλαγή στην ομάδα. Να εδώ ο Ντελόρτ μα προετοιμάζει για να τον λινκάρουμε. Έπαιξα με έναν τυπά που είχε Team of the Week Neymar. Δηλαδή ότι τυπά μπήκε μόνο και μόνο για να τον πάρει κόκκινο και το flex. Δεν έχω ιδέα από τη φάση. Και ναι. Ναι. <σχυρ> Neymar. Ne ne Neymar. Γεντουζή αυτό με αυτή την κάρτα του Γεντουζή. Δεν νομίζω να έπαιξα την Team of the Week του Γεντουζή, αλλά θα είναι καλή κάρτα. Οπότε πάρω το Μοράλε. Γενικά δε, δεν έβγαλα Neymar. Ε, ναι. Η A, η υπεξέραση. Δεν περιμένω φυσικά να το βγάλω, το είχα πει κιόλα. Η κάρτα που όλοι θέλουμε, κανεί δεν θα τη βγάλει. Η μόνη τη μου βιδεύω η κάρτα που πάει πάνω από 100K. Ένα απλό boards εδώ. Και σήμερα δεν θα έχουμε 6pm content. Ούτω ή άλλω άμα ανεβείτε στα link θα τα δείτε. Μπορεί να ψάξω τώρα να δω τι θα βγει. Γιατί ε, δεν το κάνω. Κάνα food captains. Yay. Yeah. Α, ah, μπαίνω λίγο Twitter. ένα ah, stream of the week. Neymar. Οκ. Οκ, yay. Θα το θυμάμαι αυτό. Ότι προσπάθησα με τρολάρε. Είπα Νέιμαρ πριν δείξει τη Βραζιλία, οπότε υποθέτω δεν έφαγα τόσο τρολ. Αλλά οκ, okay, yay. Yeah. Προσπάθησα με τρολάρε. Θα τα θυμάμαι εγώ αυτά. Δεν ξεχνάω τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε τον Rashford, τι ώρα να, να ήμασταν πέρυσι. Όπω oh, 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 το duplicate, πονάει. Πώ λέγεται εκείνο που κάνει τα δεικνύματα Νάτος. Μέσα στο Twitter τώρα δεν το καταλάβατε. Για να ψάξουμε λίγο τι βγάζει. Ραουλ Moments SBC. Λένε για σήμερα και DeFoe SBC τη φάση, δεν ξέρω. Το Defoe θα είναι καλή κάρτα χωρίς links. Ο Ραούλ δεν είναι αυτό που θες, οπότε λογικά θα είναι πολύ και παίζει να είναι όντως worth. Αλλά θα τα δούμε λογικά αύριο. Δεν έχω βγάλει τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω πώς θα κάνω αυτό τον πουσκας να πω την αλήθεια με αυτά που έχω. Και τον χρειάζομαι. Υπερβολικά πολύ. Αυτή είναι μια ομάδα που θέλω να δώσω. Το θέμα μου είναι πως δεν μου αρέσει να δίνω special cards. Δηλαδή, άμα δείτε, έχω τόσες special cards που είναι τελείως άχρηστες. Αλλά τις κρατάω επειδή μου αρέσει να τις κρατάω. Το ίδιο έκανα και πέρυσι και πρόπερσι. Και αυτό με δυσκόλευε υπερβολικά πολύ στο να κάνω SBC πάντα. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλλά πρέπει να κάνω κάτι. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βγάλαμε Neymar. Δηλαδή Τελείως αφύσικο Σωστά δεν λέω τώρα Ε, uh, yeah. δεν ξέρω καν γιατί βγάζει αυτές τις κάρτες. Όπως έχω πει είδα στα Friendlies που έπαιζα με τον Stindl έναν κόκκινο Neymar Αυτός οτι πας δεν ξέρω τι φάση Δεν ξέρω ποιο ξαδερφός του είναι στην EA και του το έδωσε αλλά οκ okay. Και ναι Δεν έχω κάτι άλλο να πω Ελπίζω να βρω Έναν αμυντικό και έναν striker Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Βέκχορς να μείνει βέβαια επειδή όταν δοκίμασα να τον αλλάξω από τη βασική η ομάδα κατέρε δεν ξέρω τι φάση λένε α έχουμε τον Βέκχορς οπότε παίζουμε καλά Οπ, που πήγε ο Βέκχορς και παίζουμε χάλια δεν έχω ιδέα πραγματικά οπότε μόνο αλλαγή μπόρεσα να τον βάλω τον Βάρτη και ναι δεν έχω τίποτα να πω μπορεί να μου προτείνετε παίκτες αλλά δεν νομίζω να τους κάνω ελπίζω να βγάλω κάτι που να μπαίνει εκεί Αυτά ήταν όλα για σήμερα. Το έχω πει 10 φορέ νομίζω. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο τους χειροσέρευ μου link είναι κάτω στην περιγραφή. Κάτι subscribe για περισσότερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.